Ο ήλιος πριν να βγει ψηλά και πάρει φως ημέρα, από το στάθι έρχεται η πρώτη καλημέρα. Καλημέρα Κρήτη! Να στείλουμε μια καλημέρα από καρδιάς σε όσους ακούν Ράδιο Κρήτη από τη συχνότητα του 101,5 και σε όσους έχουν συνδεθεί στο διαδίκτυο στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Μαζί και σήμερα, φίλες και φίλοι, μέχρι τις 8, με άρωμα Κρήτης, με ματινάδες. Γιατί όπως έλεγε ο Κωστής ο Φραγκούλης, μέρα που δεν ακούεται στην Κρήτη ματινάδα, συνεφιασμένος φαίνεται, συνεφιασμένη φαίνεται κι ας είναι και λιακάδα. Με καλημέρες, με ποίηματα, καταπληκτικά ποίηματα που βγαίνουν μέσα από την ψυχή, με ρήμες, με σατυρικά, με σπαζοκεφαλιές, με καλή κριτική μουσική. Στην κονσόλα του ήχου ο καλός φίλος Δημήτρης Προνάκης. Να βάλουμε καινούργια σπαζοκεφαλιά, γιατί τη χθεσινή τη βρήκε αμέσως κάποιος ακροατής, η Χαρούλα νομίζω. Είναι η πιο μικρή λέξη, αλλά έχει γράψει μεγάλη ιστορία. Αυτή είναι η σημερινή σπαζοκεφαλιά που θέλουμε να μας απαντήσετε. Να δώσουμε το τηλέφωνο του Ράδιο Κρήτη 2810-382-300. Επικοινωνήστε μαζί μας να μας δώσετε μια απάντηση ή μια καλημέρα ή μια ευχή. Ο πρώτος που θα απαντήσει σωστά στον αέρα θα πάρει ένα βιβλίο με τίτλο «Αναθυμιές» της κυρίας Ελένης Πλαγιωτάκη ή μια ποιητική συλλογή του κυρίου Μίτσι με τίτλο «Ηρωδιά» ή ένα βιβλίο του Σταύρου Τζανή με τίτλο «Σταρμιά θα λαργοξοριστώ» ή ένα κιλό καφέ προσφορά του κυρίου Δανδάλη. Τετάρτη σήμερα, 23 Οκτωβρίου, και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη Ιακώβου Αδελφοθέου Ιγνατίου Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως. Να πούμε χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και σε όσους έχουν γενέθλια ή κάποια επέτειο. Να ξεκινήσουμε με λίγο γέλιο. Στη Γερμανία ήθελε να πάει να δουλέψει στο αδελφού του εστιατόριο κάποιο διάστημα, γιατί δεν είναι κάτι που χρωστεί. Διπλοπαράγκαιρνε τσικεράς άμα έφευγε. Γιάε, τα κοπέλια να προσέχεις. Και άμα ακούσεις τη γουρούνα να φωνιάζει, πάει να πει πως θέλει κάπρο, μόνο να την επάς. Στο μήνα πάνω έστειλε γράμμα στον άντρα της Γερμανίας και του γράφε: «Ξάνοιξε να έρθεις γρήγορα, γιατί από τη μια η γουρούνα και από την άλλη εγώ, είναι το σπίτι μας ένα μούγκρος κάθαργα». Πάμε στον αέρα, έχουμε μια γραμμή, παρακαλώ. Καλημέρα σας κύριε Μονιάκη. Καλή σας μέρα. Τι κάνετε? Δόξα τω Θεώ, εσείς? Πάντα καλά. Και ήθελα να σας πω τη λύση. Πείτε μου. Είναι το όχι. Το όχι είναι, πολύ σωστά. Ναι. Τελικά ήταν πολύ εύκολο για τον κόσμο, γιατί με το που το δώσαμε αμέσως. Ναι, ναι, το είχα ακούσει σε μια εκδρομή του Προκόπη. Α, το βιβλίο να στείλω κάποιο όταν είναι να το πάρω? Ναι, βεβαίως. Ευχαριστώ πάρα πολύ και καλές εκπομπές. Να είστε καλά, την καλή μέρα μας. Η καλή φίλη Ελένη Κολιακουδάκη με την καλημέρα της μας λέει: «Τα αστέρια με ρωτήξανε, ιντάχω κι όλο κλαίω, ανάμεσά σας βρίσκεται ένας δικός μου», λέω. Να σου πω Ελένη, με ένα γεράκι μοναχά και ένα κλαδί λιβάνι δείχνουν πως δεν το ξέχασες. Που τον θυμάσαι φτάνει. Ο καλός ο φίλος ο Κώστας ο Κατσαβούνης, ναυτιλιακός πράκτορας, που στέλνει μια ματινάδα με την καλημέρα του. «Αν δεν κατέχεις», λέει, «τι θωρείς, κατέχεις τι τα βλέπεις, αρμίνια δεν χρειάζεσαι, και αμέντε πάντα έχεις». Μια ματινάδα του Μπέρτσι του Γιώργη, θα σου πω, που λέει: «Στα μονοπάθια», λέει, «του Σεβδά εμπήκα καβαλάρης και έφυγα με πολλούς καημούς νύχτα και πορπατάρης». Να πω εδώ ότι ο Κώστας ο Βενιανάκης, ο πρόεδρος του Συλλόγου Κρητών, μου έστειλε 10 βιβλία διαφόρων στιχουργών προκειμένου να διευκολύνει τη θέση μου και να ακούνε οι ακροατές του Ράδιο Κρήτη ποιοτικές ματινάδες. Τον ευχαριστώ πολύ πολύ. Η καλή φίλη η Γίτσα στέλνει την καλημέρα της και μια ματινάδα. «Έχω το χρόνο», λέει, «σύμμαχο, φίλη τη δικαιοσύνη και 1000 δώρα κάθε αυγή υπομονή μου δίνει». Α,
Αυτή η Μαντρινάδα νομίζω είναι της Τσαγκαράκη, της Έρικας. Να σου πω κι εγώ μια Μαντρινάδα του Τραψανιώτη, του Γιώργη από τον Άγιο Νικόλαο, που λέει: ο άντρας έχει δύναμη και η γυναίκα χάρη, και σαν τον ήλιο δίνει φως τη νύχτα στο φεγγάρι. Και αν δεν σου αρέσει αυτή, να σου πω μια άλλη που λέει για την υπομονή: που έχει την υπομονή τρώει τ' αυγό σφουγγάτο, και που δεν έχει υπομονή τρυπάτο και ρουφάτο. Η καλή φίλη η Πόπη, με την καλημέρα της και μια Μαντρινάδα, είσαι το φως της Ανατολής, πρωί πρωί όντε βγαίνει, που ό,τι πονεί μες στην καρδιά έρχεται και το γένει. Μια Μαντρινάδα της Άννας της Κουτσαφτάκη και της Ανιψάς μου. Θα σου πω, όταν σε φέρνω στο μυαλό ήλια και Ανατολή μου, εκείνη την ώρα παίρνει φως η σκοτεινή ζωή μου. Και ο καλός ο φίλος ο μαθητής, ο Πιτσικάκης ο Ζαχάρης, την καλημέρα του στέλνει και κάτι πολύ όμορφο: είναι η ζωή, λέει, μια αναστραπή στου χρόνου, το σκοτάδι έρχεται, φεύγει γρήγορα και ξαναμένει βράδυ. Ψάχνω στον κόσμο για να δω γιατί το γέλιο εχάθη, βλέπω αξίες χάνονται, βία, κλεψές και λάθη. Μέσα στις τάχτες της ζωής ψάχνω να βρω μια σπίδα, μια σπίθα που θα ανάψει τη φωτιά, λέει, να ξαναδώσει ελπίδα. Πουλιά αποδημητικά γίνανε τα παιδιά μας, αδειάσανε οι πόλεις μας, προπάντων τα χωριά μας. Διαβάτης είσαι και περνάς από τη ζωή ετούτη, στα χρόνια μένει η ανθρωπιά και όχι η τσιγή στα πλούτη. Γεια σου Ζαχάρη. Να σου πω μια Μαντρινάδα της Μιλογιαννάκη που λέει: δεν του ζηλεύω, λέει, του βουνού για την κορμοστασά του, μόνο γιατί είναι πέτρινη και δεν πονεί η καρδιά του. Η καλή φίλη η Ρένα Γιατράκη στέλνει την καλημέρα της σε μια Μαντρινάδα σαν το κρινάκι, λέει, ευωδιά. Κάθε πρωί η Κρήτη με Μαντρινάδες αρχινά το φως τα προσπερίτη. Την καλημέρα μας στη Ρένα, να της πω μια Μαντρινάδα της κυρίας Ελένης Πλαγιωτάκη που λέει: να ήμουν ολόχρυσος σταυρός στον πέτη σου να μπαίνω, να σε φιλώ μερού νυχτού, να μη σε ποχορταίνω. Και η καλή φίλη η Ελένη Γκαμπιεράκη, με την καλημέρα της μας στέλνει μια Μαντρινάδα όμορφη: τα πρέπει, λέει, δεν λογάριασα, τα θέλω μ' αγκαλιάζουν, γι' αυτό και δεν υπάρχουν άνθρωποι να μου μοιάζουν. Να της πω μια Μαντρινάδα, να της πω σαν απάντηση την πρώτη Μαντρινάδα που είχα γράψει, που λέει: με έχουνε όλοι για σκληρό στον κόσμο αυτό το ψεύτη, κι εγώ δακρύζω ότι θα δω φύλλο δεντρού να πέφτει. Η καλή φίλη η Χαρούλα η Στρατάκη, με την καλημέρα της στέλνει και μια Μαντρινάδα: ήθελα να μου να λέει καρπός στον τζίπο του σπιτιού σου, να γινωθώ και να χαθώ στη γλύκα τα χιλιού σου. Να σου πω κι εγώ Χαρούλα, να μου να μια αντιρόπιτα, να έρθεις να μ' αγοράσεις, να μ' έβανες στο στόμα σου, να λιώσω να χορτάσεις. Ο καλός ο φίλος ο Λεουνάης ο Νεκτάριος από τα Χανιά μας στέλνει την καλημέρα του και τρεις Μαντρινάδες όμορφες: εσύ σε, λέει, αιτία και αγαπώ τον κόσμο, μα λυπούμε που αργήσαμε στο αύριο μαζί να πορπατούμε. Σ' ένα δεντρό χιλιόχρονο που είσαι πολλά αντέξει, το σ' αγαπώ τσικλώνους του για σένα έχω πλέξει. Όποτε έχει συννεφιά τα μάτια σου κοιτάζω, παίρνω από τη λάμψη τους και όπου κοιτάζω λιάζω. Να σου πω Νεκτάριε, φίλε μου, η αγάπη σου μάλλον καμιά δεν μοιάζει, κι άλλος κανείς μη μ' αγαπά ούτε που θα με νοιάζει. Η Γεωργία από την Ιερά Πέτρα μας στέλνει μια Μαντρινάδα και την καλημέρα της μαζί: χαρά, λέει, και αγάπη σου δώσα μέχρι να πεις μου φτάνει, τέτοιες θυσίες άνθρωπος δύσκολα ανθρώπου κάνει. Μια Μαντρινάδα της Δέσποινας της Παντιδάκη θα σου πω, που λέει: δείξε μου ένα γνωστικό, τον έρωτα να αρνάτε,
και τη φωτιά της αγάπης σου να λέει πως φοβάται. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Ονειρευτήκατε εσείς χθες βράδυ? Εμένα μου αρέσει να συλλέγω όνειρα, αλλά άλλα να τα κάνω λόγια και άλλα να τα κάνω εικόνες, και γιατί όχι κάποια από αυτά να προσπαθώ και να τα πραγματοποιήσω. Μου επιτρέπετε να διαβάσω κάτι που έγραψα? Βεβαίως. Σε ένα καΐκι αραχτό τα όνειρα μου φύλαξα. Το πέλαγο αγνάντεψα, στα κύματα κοιμήθηκα. Στους γλάρους είπα μυστικά και μακριά τα διώξαν. Στου φεγγαριού την αγκαλιά σκύψαν και τα απλώσαν. Η άβρα η θαλασσινή μου έφερε ένα πέπλο. Και σκέπασέ μου τη μορφή την νεραϊδογεννημένη, να μη φρουκάται και θρυνεί και μένει πικραμένη, παρά να πλώνει τις χαρές σε κάθε τρικυμία και να λογάται πώς μπορεί να φέρει ευτυχία. Εύχομαι να ονειρεύεστε όλοι σας ευτυχία, χαρές και να είστε πάντα αγαπημένοι σε όλη την Κρήτη. Συγχαρητήρια πολλά για την εκπομπή σας. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ, την καλημέρα μας. Να πούμε όμως γρήγορα. Καλημέρα που μας έχουν στείλει πάρα πολλοί φίλοι από το διαδίκτυο και στο κινητό. Στη Χαριστή, στην Άννα, στο Μιχαλιό από τους Αγίους 10, στον Ηλία, στη Δέσποινα, στο Ραφτάκι, στο Γιώργη, στον Κώστα τον Καλέργη από το Ρέθμινο, στον Κρητικόπουλο το Μανώλη, στα αδέρφια μου που ακούνε μαζί με τον Θεοδωράκη, τον Νίκο και την Πόπη την εκπομπή, στον Αλέξανδρο τον Ρονιώτη, στην Άντια, στο Λευτέρη, στο Στέλιο, τον Μικροβιολόγο και τη γυναίκα την Αμαλία και την Ελένη που δουλεύει εκεί. Στη Σπαντιδάκη τη Δέσποινα, στη Ντούλα, στην Όλγα, στη Βάσο, στη Στέλλα, στη Χριστίνα από Άγιο Νικόλαο, στο Βιτόρο, στη Γιάννα τη Μουρέλου και τη Μυρτό, στη Φένια, στον Κώστα, το Στεφανάκη, στη Σοφία, στη Ρούλα, στη Νικολέτα από Αθήνα, στη Βάλια, στην Πόπη, τη Μαρίνα, τη Λουτσία, τη Στέλλα, το Γιώργη του Θραψανιώτη, στην κυρία Εύα, στο Βασίλη και την Τέρψη, στο Γιάννη το Βάρδα, στην Ελένη από Ιεράπετρα, στη Μέρη Μαρία, στο Ζαχαριουδάκι το Γιάννη, στο Βλαχάκι το Γιάννη, στο Μανώλη τον Πασχαλάκη από τον Άγιο Νικόλαο, στην Τασούλα Αγκριδάκη, στον Κωστή το Δενιανάκη, στη Λένα τη Μανουσάκη, στο Δήμο το Καπετανάκη, στη Μαριάννα, στη Θοδώρα, στην Τάλια, στην Ελπινίτσια από Ρέθυμνο και στην κυρία Ελένη την Πλαγιωτάκη. Να σας πω, ο καλός ο φίλος ο Μανώλης ο Κρητικόπουλος με την καλημέρα του λέει: όλοι για έρωτα λέει μιλούν, μα και αυτό συντάνε. Δεν τρώ λέει που το φθινόπωρο ρίχνει τα φύλλα χάμε. Να του απαντήσω με μια δικιά μου: έρωτας είναι η χαρά που καταλύει τη σκέψη και αρρώστια που δεν μπόρεσε κι ανείς να τη γιατρέψει. Ο Ηλίας ο Φανουράκης ο Κουρσάρος, αν σου παντήξουνε λέει πουλιά και κελαϊδούν και κλαίνε, είσαι ο φωνιάς του ονείρου μας και φώνησα σε λένε. Μια ματινάδα πολύ γνωστή, αλλά δεν θυμάμαι ποιανού είναι. Εγώ λέει ζηλεύω τα πουλιά, όσοι γιατί πετούνε, στην κρεμισμένη τους φωλιά πάνε και τραγουδούνε. Και ο καλός ο φίλος ο Σιμισακογιώρης από το Ρέθινο μας στέλνει 4 ματινάδες για το μικρό τον Παναγιώτη Ραφαήλ, που μαζεύτηκαν κάποια χρήματα για να πάει στο εξωτερικό. Λέει: στον τόπο μας η ανθρωπιά πάντοτε είναι πρώτη, και στη Βοστόνη το μικρό στέλνει τον Παναγιώτη. Τεράστια τα έξοδα, μα τα έχουν συγκεντρώσει οι Έλληνες και ανθρωπιάς παράδειγμα έχουν δώσει. Πόσο αξίζει μια ζωή, ποιος θα κοστολογήσει, που αν χαθεί δεν γίνεται ο πίσω να γυρίσει. Στον Παναγιώτη Ραφαήλ ευχόμαστε να ζήσει, γιατρός να γίνει ξακουστός, τσάλους να βοηθήσει. Συγχαρητήρια σε όλους που βοήθησαν. Πάμε σε μια γραμμή. Ναι. Παρακαλώ. Εγώ. Εσείς. Καλημέρα Στάθη, της όλη την Κρήτη. Καλημέρα. Με συγκίνησε εκείνο που διαβάσατε τώρα για τον μικρό Παναγιώτη και λέω και εγώ το άλλο. Καρδιά που δεν είναι δικιά μου βέβαια, την έχω ακούσει. Καρδιά που δεν αισθάνεται άλλη καρδιά στο χτύπο, αυτή την έπεψε ο Θεός μονάχα για τον τύπο. Πάρα πολύ όμορφη. Εν τω μεταξύ έγινε και κάτι άλλο που θα σας φανεί παράξενο. Προηγουμένως έπαιρνα τηλέφωνο για να ρωτήσω, δεν ήξερα τη διαδικασία, για να ρωτήσω την απάντησή σας στη ματινάδα που είχε έρθει τα στέρια, με ρωτήξαν εντάχω και ολοκλέω, έχω δικό μου άνθρωπο ανάμεσα σας λέω. Και είχατε πει εσείς ότι για το λιβάνι κάτι, τέλος πάντων την απάντησή σας ήθελα να μου πούνε, αν γινόταν αλλά δεν γίνεται πρακτικά.
Και μετά από λίγα λεπτά πήρε κάποια κοπέλα, Χαρούλα Στρατάκη, που τυχαίνει να είναι το επίθετο από τον άντρα μου. Κι εγώ Χαρούλα είμαι. Και σας είπε για ένα καρπό, τον καρπό από το δέντρο. Ναι. Ήθελα να ήμουν καρπός και τα λοιπά. Δηλαδή μια σύμπτωση δεν ξέρω πώς να την εξηγήσω. Που συμβαίνουν αυτά και στη ζωή. Δεν ήμουν πάντως εγώ. Στρατάκη από τον άντρα μου, Χαρούλα. Και ήθελα να μου πείτε την απάντηση, αν είναι εύκολο στο Αστέρια με ρωτήξαν τη δική σας. Η Ντάχου και όλο κλαίω, έχω δικό μου άνθρωπο ανάμεσα σας λέω. Για το λιβάνι, κάτι είπατε, με λιβάνι, κερί. Ναι. Ναι. Μια στιγμή τώρα να το βρω. Τη Σκολιακουδάκη νομίζω. Ναι. Τα Αστέρια με ρωτήξαν η Ντάχου και ολοκλαίω, ανάμεσά σας βρίσκεται ένας δικός μου, λέω. Ναι. Εγώ είπα ένα κεράκι μοναχά και ένα κλαδί λιβάνι. Συγγνώμη, ένα κεράκι μοναχά, ναι. Και ένα κλαδί λιβάνι. Ναι. Δείχνουν πως δεν τον ξέχασες, λέω, που τον θυμάσαι φτάνει. Λιβάνι, ναι, για πείτε το υπόλοιπο. Που τον και ένα κλαδί λιβάνι, ναι. Δείχνουν πως δεν τον ξέχασες. Ναι. Που τον θυμάσαι φτάνει. Που τον θυμάσαι φτάνει. Να πούμε όμως κάτι να γελάσουμε. Ένας ξένος που δουλεύει στο νοσοκομείο το Πεπαγνή επίεσε στα σταυράκια για να βρει να νοικιάσει σπίτι. Ήβριξε μισάνυχτη την πόρτα ενός σπιτιού και την έσπρωξε για να μπει. Εγούρλωσε τα μάτια του όμως γιατί είδε ένα γέρο με τυγρά να βάνουνε τα βούλια στα λόνι. «Με συγχωρείτε», είπε αποσβολωμένος, «μήπως νοικιάζετε καμιά κάμερα?» «Όι! Στραβός είσαι να δεις πως κοιμούμαστε ο ένας απάνω στον άλλο από τη στενοκοπιά!» Η κυρία Άννα Σκανδαλάκη από το βιβλίο της μας στέλνει κάτι που έχει τίτλο «Κρητική Αρχοδιά». «Η γιαρχοδιά σου, λέει Κρήτη μου, ένα ντουνιά σκλαβώνει, ουνταλαμένη όντε θα βγεις του κόσμου στο μπαλκόνι. Κρήτη μου, τις ομορφάδες σου ένας ντουνιάς δεβάνει. Με τα αρχοδιά στις φορές έσονται θα βγει Σεργιάννη. Το ζάλο σου είχε αρχοδιά και η γεμιλιά σου τρόπο, γι' αυτό σε ποθαμάζουνε τα μάτια των ανθρώπων. Δεν θα τη βρεις την αρχοδιά σε πλούτη και παράδες, κι ας λένε του μισού ντουνιά τους ανθρώπους αρχοντάδες. Όντε θα σύρεις το χορό με τα αρχοδιά στο ζάλο, δεν τη λυπούμε την καρδιά μπαξίση να τη βάλω. Με τα αρχοδιά στο χάρισμα σε έχει ο Θεός πεμπάτο, μοιάζεις με τσιπαλιά σκοπής τα Γιοκοσταντινάτο. Η καλοσύνη τσι ψυχής τσι λάμψη του προσώπου τιμολογούν την αρχοδιά του καθανούς ανθρώπου. Πάμε σε μια γραμμή παρακαλώ. Ναι, καλημέρα. Καλή σας μέρα. Τι κάνεις Στάθη μου? Δόξα τω Θεώ, εσείς? Καλά, δεν με γνώρισες. Εύχομαι καλές εκπομπές. Εύχομαι να είσαι πάντα χαρούμενος, πάντα ευτυχισμένος, πάντα να βοηθάς τον κόσμο να ξεπερνά κάθε δυσκολία που αντιμετωπίζει με τον ξεχωριστό σου τρόπο. Και να σου πω το όνομά μου, Μπιμπάκης Νίκος. Πώς? Μπιμπάκης Νίκος. Έλα Νίκο μου, τι κάνεις? Καλά, Στάθη μου, σε παρακολουθώ. Πάντα καλά να είσαι. Μου αρέσει αυτό που κάνεις και ο κόσμος βρίσκει μια νόρα χαράς. Να είσαι καλά, χαράς να ξεχνάει τα πάθη του, να ξεχνάει τα προβλήματά του, να ξεχνάει οτιδήποτε τον απασχολεί αρνητικό. Την αγάπη μου, καλή συνέχεια. Γεια σου Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ, την καλημέρα μας. Να καλά, καλημέρα. Να πω εδώ, από το βιβλίο του Σταύρου του Τζανί, «Στα αρμιά θα λαργοξοριστώ», να πω κάτι που γράφει μέσα και λέγεται «Το ξενινιά», το λέει του παιδιού. «Θα ήθελα να είχα νους παιδιού», λέει, «τάδολο ξενινιάτο, να παιγνιδίζω ανέμελα μερού νυχτού σαφή, να μην κατέχω δυστυχιά καθόλου τι σημαίνει, μου δε και πόνος της ψυχής ή τα κοντό θα πει. Να κάνω χίλιες ζαβολιές και όντε μου λένε δεν πρέπει, ότι δεν πρέπει ευθύς εγώ να κάνω στα χωστά, να τρέχει η έρμη μάνα μου ξυλιές για να μου δώσει, να με φωνάζει γάιδαρο με τα μεγάλα αυτιά. Πως μου έχει λείψει του παιδιού ετούτη η ηλικία, εκεί που ευθύνες σπάνια βαραίνουν την ψυχή κι όλα σου φαίνονται γλυκά και μόνο παιγνιδάτο ορίζει τη διάθεση της αγάπης τη δοχή.
Και δα δεν κάνει απόφαση ο πόνος να λαργάρει, να ξαλαφρώσει ο λογισμός και γέλιο να φανεί. Στα δυο μου χείλη που έκανε η πρίκα τη φωλιάτζη, άχι και πού είναι ο καιρός που ήμουνα παιδί. Γεια σου Σταύρο. Βιβλίο διακριτικά του Γιώργη του Καράτζη. Ακούστε κάτι που λέει με τίτλο «Άχι και να κάνε λέει σεισμό». «Άχι και να κάνε σεισμό, τον κόσμο να γκρεμίσει, μα να μην βλάψει άνθρωπο, ζωή να μην στερήσει, μόνο να σβήσει τάχημα, τάνωστα να χαλάσει, να δώσει αιτία να χτιστεί υπό καινουργήσει πλάση, δίχως να κάνει μουτζαλιές και λάθη τα μεγάλα, μα με περίσα φρόνεψη και μετρημένα ζάλα, να λουλουδήσει μια ζωή τσιφίσει στο περβόλι, που τσιχαρές το μερδικό και μοίρα να έχω μόλι. Να σβήνουνε τα ψώματα, να μαραθούν τα μίση και ο κόσμος άδολη φιλιά και αγάπη να γεμίσει. Να κάμουν τα αισθήματα φτερά και να πετούνε και τον ανθρώπο οι λογισμοί να νοικοκυρευτούνε. Με γλέντι και χαροκοπιό να καταλιέται η ζήση, καθώς όποτε μια τσαρχής ο πλάστης το έχει ορίσει. Και μέσα σε ένα όμορφο κόσμο να φτερουγίζει ο έροντας και τσικαρδιές χαρά να ποχερίζει. Στην τελευταία μου στιγμή, την ώρα που ποθαίνω, ένα σεισμό τέτοιας λογής να'ρθεί θα περιμένω. Παντοτινή άνοιξη είναι ο τίτλος και λέει «Όλοι ανημένουν άνοιξη να ξεκαλοκαιριάσει, να σηκωθούν τα νέφαλα, να ξεμαργώσει ο τόπος, να πρασινίσουν οι αυλές, να θύσουν οι γάστρες, γαρέφαλα να βγάλουν σγουρούς και καντιφέδες, ήλιος να βγει ολόχαρος ψηλά να κονταρώσει, να αντιφεγγίσουν δώματα, να φέξουν εξωστάρια. Μόνο στην πέρα γειτονιά, στο φτωχικό Τσιχύρας, δεν ανημένουν άνοιξη να ξεκαλοκαιριάσει, γιατί έχει 12 χρονών μια μοσκοθυγατέρα που έχει τον ήλιο στα μαλλιά, την άνοιξη στα μάτια, του Μαρταπρίλη τσεβωδιές στον κόρφο και στα χείλια. Και πρασινίζουν οι αυλές, όντε σταθεί στην πόρτα, οι γάστρες μυριαθίζουνε σαν βγει στο παραθύρι και ο ήλιος δίδει στο χωριό σαν βγαίνει στο πατάρι και ολοχρονεί στην άνοιξη την έχουν και δεν φεύγει. Κάπου εδώ φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής «Καλημέρα Κρήτη». Ένα δέντρο κάνει 1000 σπίρτα, αλλά ένα σπίρτο μπορεί να κάψει 1000 δέντρα. Αυτό μας διδάσκει ότι δεν πρέπει να αφήνουμε ποτέ μια αρνητική σκέψη να κάψει όλες τις θετικές. Από το Στάθη Μονιάκη και το Δημήτρη Προνάκη, καλή συνέχεια στη μέρα σας. Γεια σας.